Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Λέσβος μετά τα χθεσινά επεισόδια μεταξύ μεταναστών και δυνάμεων της αστυνομίας. Η Ελλάδα ζήτησε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό κύμα. Την ίδια ώρα, μάχη για μια θέση στα πλοία που θα τους μεταφέρουν στην Αθήνα δίνουν πρόσφυγες από τη Συρία στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Πολλοί από αυτούς κάνουν λόγο για δύσκολες συνθήκες. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι είναι εκεί μέσα. Περίπου 6.000 χρειάζονται χαρτιά. Αλλά η κυβέρνηση δεν έχει σύστημα για να τους δώσει εύκολα χαρτιά. Πρέπει να τσακωθείς, να σπρώξεις, σχεδόν να πεθάνεις. Ο αριθμός των μεταναστών που υπολογίζεται αυτή τη στιγμή στη Λέσβο υπερβαίνει τους 25.000. Την Κυριακή σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ μεταναστών και δυνάμεων της αστυνομίας. Με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και συνεχείς επεμβάσεις ανδρών του λιμενικού σώματος και ανδρών της αστυνομίας αποθήθηκαν μετανάστες στην πλειοψηφία τους Αφγανοί που προσπαθούσαν να μπουν στον Blue Star Arena.